Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Fit Challenge. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ διαδεδομένη χημική ουσία, την καφεΐνη, και πώς αυτή επηρεάζει την προπόνησή μας. Αρχικά, οι περισσότεροι από εμάς ξεκινάμε τη μέρα μας περιμένοντας με ανυπομονησία τον καφέ πριν πάμε στη δουλειά για να ξυπνήσουμε. Πού βρίσκουμε λοιπόν την καφεΐνη? Υψηλές δόσεις καφεΐνης πέρα από τον καφέ περιέχονται σε άλλα ενεργειακά ποτά όπως και στο τσάι. Η καφεΐνη λειτουργεί επηρεάζοντας τον εγκέφαλο, καθώς ανταγωνίζεται την αδενοσύνη και δεν της επιτρέπει να συνδεθεί στους υποδοχείς του κεφάλου. Η αδενοσύνη, όταν συνδεθεί στους υποδοχείς του κεφάλου, προκαλεί υπνηλία και κόπωση. Επίσης, η καφεΐνη συνδέεται με την έκρηξη ντοπαμίνης, καθώς μπλοκάντας την αδενοσύνη, προκαλείται η έκρηξη της ντοπαμίνης, η οποία είναι η ορμόνη της χαράς. Επίσης, η καφεΐνη συνδέεται με την πρόληψη διάφορων ασθενειών, όπως το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ. Προχωρήσουμε τώρα για να δούμε πώς επηρεάζει και βελτιώνει την προπόνησή μας. Η καφεΐνη μας δίνει ενέργεια μπλοκάροντας την αδενοσύνη, η οποία φέρνει κόπωση, ενώ ταυτόχρονα διεγείρει τον εγκέφαλο, αυξάνοντας την παραγωγή αδρεναλίνης και επινεφρίνης. Ενεργοποιεί το μυϊκό σύστημα, πετυχαίνοντας έτσι μεγαλύτερη μυϊκή ενεργοποίηση και παραγωγή δύναμης. Συμβάλλει στην απώλεια κιλών, επιταχύνοντας τη διαδικασία καυσίματος του λίπους. Τέλος, αναστέλνει τους μυϊκούς πόνους, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να πετύχουμε πλέον επαναλήψεις και να έχουμε μεγαλύτερα μυϊκά ωφέλη. Όσον αφορά τις παρενέργειες, αυτές είναι σπάνιες και έχουν να κάνουν συνήθως με την αύξηση της πίεσης του αίματος ή της καρδιακής συχνότητας. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.